Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Βόμβες για την οικονομική βιωσιμότητα της υποκατασκευή μονάδας Πτολεμαϊδα 5 και για όσα, όπως υποστήριξε, λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες, έριξε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, μιλώντας χθες το βράδυ στην εκπομπή επιπαντός του Top Channel. Ας δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Μονάδα 5, είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, επειδή αν θυμάστε και ο κύριος Μαρούτας μια μέρα πριν τις εκλογές έβγαλε μια φωτογραφία και μια ανάρτηση για την Πτολεμαϊδα 5. Προφανώς αυτό εντασσόταν εκεί λίγο. Στοχευμένη προφανώς. Στοχευμένη. Δεν θέλω να εστιάσω αυτό. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική στον κύριο Μαρούτα, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τελευταία δημοσιεύματα για την Πτολεμαϊδα 5. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και νομίζω ότι κάποια στιγμή. Σε ποιο θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και κουβέντες που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες για αυτό το θέμα να ανοίξουν οι πόρτες. Όπως. Για τη βιωσιμότητα, για την οικονομική βιωσιμότητα αυτού του έργου. Το οποίο προγραμματίζεται η μονάδα να ξεκινήσει το 2023. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν σχεδόν οι περισσότεροι ότι το έργο αυτό έχει προβλήματα και μάλιστα σοβαρά. Και αν θέλετε, στη λειτουργία του. Εννοώ στην οικονομική του βιωσιμότητα. Στη βιωσιμότητά του, εφόσον αρχίσει να λειτουργεί λοιπόν. Ναι. Ναι. Προφανώς. Και αυτά τα οποία, αν θυμάστε, το 2015 λέγαμε και μας ασκούνταν κριτική, εδώ μπορώ να επικαλεστώ ένα δημοσίευμα του κύριου Μαλούτα όταν ήρθε εδώ ο κύριος Λαφαζάνης, δυστυχώς έρχονται και επιβεβαιώνονται σήμερα πάλι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την περιοχή. Η σχέση που έχει με την περιοχή ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ίδια τη ΔΕΗ και κατ' επέκταση θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ίδια την περιοχή. Θα μου πει κάποιος, μα ένας λόγος για τον οποίο θέλουμε την Πτολεμαϊδα 5 είναι και την τηλεθέρμανση του Λεμπόντου. Ναι, αλλά δεν θα το λύσει, πολύ φοβάμαι, ούτε αυτό το πρόβλημα. Ούτε στη τηλεθέρμανση του Λεμπόντου. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε προηγουμένως. Με την επάρκεια των μονάδων, με την λειτουργία των μονάδων, με το αν και πότε θα λειτουργούν. Εγώ αυτό το οποίο λέω για αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι αυτά τα οποία λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες, επιτέλους να ανοίξουν η κουβέντα και να τα πούμε ανοιχτά στους πολίτες για το τι θα γίνει με αυτό το έργο, το οποίο φοβάμαι ότι θα γίνει βραχνάς για την ίδια τη ΔΕΗ. Θα το διεκδικήσετε δηλαδή αυτό. Εγώ δεν θα διεκδικήσω. Όχι, να λεχθούν αυτό. Μέσα στην Δημοτικό Συμβούλιο γίνει μια συζήτηση πλέον. Εγώ δεν έχω να διεκδικήσω κάτι. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω. Και τα λέω πάντα. Φοβάμαι ότι επιβεβαιωνόμαστε συνεχώς. Αυτό όμως επιβεβαίωση δεν γίνεται, δεν θέλω να με μάντης κακών, αποδεικνύεται ότι γίνεται εις βάρος της περιοχής. Έχει συνέπειες μάλλον. Είναι πολύ σημαντικό περιοχή. Αυτό που λέτε πάντως. Έτσι. Και ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε πάντως. Μένουμε στο ίδιο θέμα. Η λειτουργία της μονάδας 5 μας απασχολούσε από την αρχή κατασκευής της, τονίζει μιλώντας στο Top Channel ο πρόεδρος της Γενόπου ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης. Ο ίδιος φαίνεται πως μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της με αυτές που εξέφρασε και ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης. Τις ίδιες ανησυχίες με τον απερχόμενο Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη φαίνεται πως μοιράζεται ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά στο Top Channel μετά την χθεσινή συνέντευξη του πρώτου στον Παναγιώτη Πλιάτσιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία για την λειτουργία της μονάδας 5, αλλά και για την άμεση απόσβεση του κόστους της, δηλώνει ο κύριος Αδαμίδης. Κοιτάξτε, οι ανησυχίες είναι γνωστές. Άλλωστε, οι πρώτοι που ανησυχήσαμε για την εξέλιξη της μονάδας του Πτολεμαϊδα 5 μετά και τους αστρονομικούς φόρους που δέχεται ο Λιγνίτης, γιατί η χώρα απεμπόλυσε κάποια δικαιώματα, αλλά θα πω για αυτό αργότερα, είναι ότι η Πτολεμαϊδα, και έχουμε στείλει επιστολή και στον Υπουργό, την οποία κοινοποιήσαμε και στα κόμματα, να γίνει σχετική τροπολογία, κάτι που προφανώς έχει κατατεθεί, ανεξάρτητα αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία, προφανώς για τους δικούς του λόγους. Η Πτολεμαϊδα 5 χρειάζεται να παίρνει και αυτή πιστοποιητικά αποδεικτικά διαδραστηριότητας ισχύως, προκειμένου να είναι και αυτή ανταγωνιστική, όπως αντίστοιχα πιστοποιητικά παίρνουν οι μονάδες φυσικού αερίου. Οι μονάδες δηλαδή που είναι με καύσιμο εισαγόμενο και είναι ανταγωνιστικές στο Λιγνίτη καθίστανται σήμερα ίσως και ανταγωνιστικότερες, με δεδομένο το ότι έχουμε φόρο στο διοξείδιο του άνθρακα πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με το Λιγνίτη, αλλά οι μονάδες συγκεκριμένες από την ημέρα που θεσμοθετήθηκε ο κανονισμός για τα
αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, τα παίρνουν μόνο οι μονάδες φυσικού αερίου. Και μάλιστα εδώ μου δίνεται δυνατότητα να πω και το εξής, ότι κάποιοι εσκάτως που ψηλίζουν κάποιες διαδικασίες, ξεχάσανε πότε θεσμοθετήθηκαν τα ΑΔΗ, το 2013, για ποιον λόγο, ποιους εξυπηρετήσανε, και έρχονται τώρα στο τέλος να μας πούν γιατί τα ΑΔΗ τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μα προφανώς τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός τα πληρώνει όμως και για τις μονάδες των ιδιωτών. Βέβαια για αυτές τις μονάδες δεν τους ενοχλούσε η διαδικασία και στεναχωριούνται τώρα γιατί θα πάρει άδεια η Πτολεμαΐδα 5. Ναι, προφανώς υπάρχει αυτή η ανησυχία. Είναι έντονη, επαναλαμβάνω, γιατί η Πτολεμαΐδα 5 και όλες οι λιγνητικές μονάδες, αλλά κυρίως η Πτολεμαΐδα 5, γιατί είναι μια επένδυση η οποία άγγιξε θα ξεπεράσει το 1,4 δις και πρέπει αυτή η μονάδα να κάνει απόσβεση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν θα δουλεύει, αλλά πρέπει η μονάδα αυτή στα χρόνια λειτουργίας της να προλάβει να κάνει την απόσβεσή της στην εμπορική της λειτουργία. Οι άλλες οι μονάδες, έτσι κι αλλιώς οι λιγνητικές, έχουν κάνει απόσβεση. Ο Γιώργος Αδαμίδης απαντά και αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Όπως έχω πει και άλλη φορά, κυρία Τσούρα, εγώ έχω δηλώσει παρόν σε αυτή την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να έχουν μια καλύτερη τύχη, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε σχέση με την νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία εκφράζεται από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Το αν θα είμαι ή όχι, αυτό αναμένουμε εντός των επόμενων ημερών, αν όχι της επόμενης ημέρας, να ανακοινωθεί από τα επίσημα όργανα του κόμματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μας συνέβη. Γεια σου Ζήση. Καλησπέρα. Δεν μας συνέβη στα 17 χρόνια που είμαι εγώ, πόσο 10 και είσαι εσύ. 10 και, ναι. Η αλήθεια είναι τουλάχιστον και φέτος που το κάνουμε αυτή πρώτη φορά έτσι μαζί. Δεν συνέβη αυτό. Διακοπή ρεύματος, εν ώρα δελτίου, live, από πτώση κεραυνού. Μια ακόμη καλοκαιρινή καταιγίδα στην Κοζάνη. Και να δούμε, σκοτίνιασαν τα πάντα. Και πλέον να δούμε αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην πόλη ή στη γύρω περιοχή. Εντάξει, επανήλθε. Το θέμα είναι να μην έχουμε πάλι. Πάντως, η διακοπή του δελτίου ήταν γι' αυτό. Το μεγάλο θέμα που συζητούσαμε ήταν η ΔΕΗ και η Πτολεμαϊδα 5. Ό,τι ξέρω, ο σύμπτωση, αν θες να το πω. Μια Πτολεμαϊδα 5. Για τη ΔΕΗ και να κόβεται τώρα. Ναι, μια Πτολεμαϊδα 5 που φαίνεται ότι ήταν το μεγάλο έργο της περιοχής, που δουλεύουν ακόμα άνθρωποι μέσα. Είναι αλήθεια. Κατασκευαστικά εννοώ. Το θέμα είναι όταν τελειώσει αυτή η μονάδα, η οποία είναι ύψους 1,4 δισεκατομμύριων ευρώ. Κόστος, έτσι. Ναι, τέτοιο έργο δεν γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν θα μπορέσει να λειτουργήσει και αν θα είναι βιώσιμη αυτή η μονάδα. Τη βόμβα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται το τελευταίο διάστημα και στα ρεπορτάζ, τα ενεργειακά. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δημοσίως εδώ στην περιοχή πρώτη φορά χθες. Αλλά ο κ. Ιωαννίδης το ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι μία από τις κόντρες του κ. Ιωαννίδη με το συνδικαλιστικό κίνημα παλιότερα, όταν δεν ήταν δήμαρχος ακόμα, ήταν αυτή. Είχε θέσει τον προβληματισμό. Η αναγκαιότητα ή όχι της κατασκευής μονάδας. Ακριβώς. Σε μια ανύποπτη περίοδο, όταν η Πτολεμαΐδα 5 θυμάσαι ότι ήταν σημαία όλου του πολιτικού προσωπικού της περιοχής και του συνδικαλιστικού. Μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά. Πλην κάποιον στο ΣΥΡΙΖΑ και στον χώρο της οικολογίας, όπως ναι, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ξέρεις πολύ καλά ότι ευαγγελίζονται ότι αυτοί ξεκίνησαν το έργο, είναι δικό τους το έργο. Ότι αν δεν υπήρχε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ξεκινούσε το έργο. Το έργο πάντως, η ιδέα του ξεκίνησε επί Κώστα Καραμαλή και με πρωτοβουλία συνδικαλιστών της περιοχής. Η ιδέα είναι των συνδικαλιστών. Παντελής Καραλευθέρης, Γιώργος Αδαμίδης και. Και πάλι ο Κρασά, τέλος πάντων. Και λοιποί. Έτσι. Η ιδέα. Αυτό το έργο προσπαθούν να το καρποθούν όλοι ότι είναι δικό τους. Τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο και επειδή από εδώ θα παρελάσουν οι υποψήφοι βουλευτές, θα παρελάσουν και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, φαντάζομαι, έτσι. Θα ήταν καλό να ακούσουμε τι προτείνουν για την Πτολεμαΐδα 5, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στα ρεπορτάζ, η κυβέρνηση πάει σε μια κρατική ενίσχυση, την οποία πρέπει να την... ώστε να είναι βιώσιμη η Πτολεμαΐδα 5. Με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής, λες, την Παρασκευή. Έτσι ακριβώς, η οποία βεβαίως είναι κοστοβόρα πρώτον. Δεν ξέρουμε αν καλύπτει αυτή τη βιωσιμότητα για να πληρώνονται οι εκπομπές ρήπων. Και βεβαίως υπάρχει
η έγκριση ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Τα ενεργειακά δεν είναι ζήτημα που αποφασίζει ο Σταθάκης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Σκρέκας. Έτσι. Είναι μια κοινή πολιτική. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν αυτό το τεράστιο έργο για το οποίο η ΔΕΗ μάλιστα έχει αντλήσει και κεφάλαια, έχει δανειοδοτηθεί από γερμανικές τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος, γερμανικούς κολοσσούς. Δάνεια τα οποία πρέπει να αποπλήρωσε. Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζεται μια κατάσταση. Η Πτολεμαϊδα 5 σε εμπορική λειτουργία αναμένεται να μπει το 2022 υπερβαίνοντας τα χρονοδιαγράμματα που είχαν προβλεφθεί. Εντάξει, βέβαια το πρόβλημα εδώ αρχίζει και έχει πολλές προεκτάσεις. Σαφέστατα. Θα κάνουμε την τηλεθέρμανση του Πτολεμαϊδας καταρχήν. Πολύ σωστά το λες. Και θυμίζω κάτι που. Για την οποία πρέπει να συνδεθεί. Και αυτό από ό,τι μου λένε θα κοστίσει γύρω στα πολλά. Γύρω στα 25 εκατομμύρια με τη τηλεθερμάνση τέλος πάντων. Θυμάσαι τι λέγαμε εδώ για έναν προβληματισμό του νέου δημάρχου Ορδέας του κ. Πλακεντά. Γιατί δεν αρχούσε, γιατί σκεφτόταν ενδεχομένως. Γιατί ένα από τα θέματα που σκεφτόταν ήταν για το αν η πόλη θα έχει τηλεθέρμανση. Βασικό πρόβλημα. Και πώς θα το διαχειριστεί ως δήμαρχος. Είχε δώσει μία απάντηση εδώ ο κ. Πλακεντάς. Αλλά τώρα εδώ έρχεται κάτι άλλο. Όπως βρέθηκε και στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, για το θέμα αυτό. Έτσι. Εδώ έρχεται κάτι άλλο. Έρχεται και η Πτολεμαϊδα 5. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε την καρδιά. Οι 1-2 φεύγουν, όπως έγραψε και το Κοζάντζιαρ σήμερα, το θύμισε. Και μένει 3-4 που υπάρχει μια κία εκεί τώρα που πρέπει να υπογραφεί για να πάρουμε τις ώρες. Παρανόμως και να πληρώνουμε πρόστιμα. Ακριβώς. Και να πληρωθούν πρόστιμα για αυτή την. Το θέμα είναι ότι αυτή η παρέμβαση του Λευτέριου Ανίδη θα ευαισθητοποιήσει τους λοιπούς εμπλεκομένους. Ο κύριος Αδαμίδης έκανε μια δήλωση. Είδα τον κύριο Αδαμίδη. Αμέσως βεβαίως. Προκληθείς μάλλον από το Top Channel. Βεβαίως, έτσι. Οι άλλοι συνδικαλιστές, ο Σπάρτακος. Δεν είδα ανακοίνωση. Γινόπη επισήμως, θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Οι βουλευτές. Ναι, ναι. Η νυν. Ακριβώς. Οι ψήφοι, τα κόμματα. Οι οποίοι πλέον δεν είναι βουλευτές μετά τη διάλυση τη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Έτσι, επειδή έχει διαλυθεί και η Βουλή και θα τη συνδέουμε και τα επόμενα θέματα. Και ο κύριος Αδαμίδης, τον οποίο είδαμε να μιλάει στο Top Channel, ακούσαμε μάλλον. Θα είναι λογικά υποψήφιος βουλευτής, όπως έχουμε πει από χθες. Θα τα πούμε και όλες. Θα τα πούμε και πώς και τι. Θα πρέπει να τοποθετηθεί και ως πολιτικός παράγων, αλλά και ως ο επικεφαλής του συνδικαλιστικού κινήματος. Το θέμα είναι ότι το ρεπορτάζ λέει ότι σχεδόν όλα τα στελέχη της ΔΕΗ θεωρούν μη βιώσιμη οικονομικά τη λειτουργία της Πτολεμαϊδας 5. Mm-hmm. Και αυτό το λέμε με βάση αυτά που μαθαίνουμε. Ναι. Δημοσίως δεν έχει υποθεί τίποτα. Και από κανένα. Δεν έχει υποθεί κάτι διαφορετικό ότι ξέρετε, όχι, αυτό δεν ισχύει και η Πτολεμαϊδα 5 είναι βιώσιμη. Πηγαίνουμε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία δεν είναι θετική για αυτήν τη μεγάλη μονάδα. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ σε ζητήματα ρεπορτάζ ενεργειακά ότι λέει αυτή η μονάδα που λέγαμε ότι ήταν ενεργειακά αναβαθμισμένη θέλει νέα ενεργειακή αναβάθμιση, αν είναι δυνατόν, πριν καν λειτουργήσει. Είναι βεβαίως ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα έχει και συνέχεια. Να πάμε στο θέμα της ημέρας όμως, τα θέματα μάλλον που είναι δύο. Ένα στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα στην Νέα Δημοκρατία. Ξύρω μάλλον με την Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις όπως ήταν αναμενόμενο. Πολλές. Να πούμε την πιθανή επτάδα και λέμε πιθανή, γιατί το ξέρεις και εσύ καλά τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή μητροπολίτη. Θυμάσαι και την προηγούμενη φορά είχαμε πιθανή επτάδα και ξαφνικά είδαμε αλλαγή. Έτσι. Γι' αυτό ας κρατήσουμε μέχρι την Πέμπτη, η μεσημέρι λένε κάποιοι, Πέμπτη είδες απόγευμα, Παρασκευή. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Είπαμε την επικρατέστερη εφτάδα χτες ως φαβορή. Mm-hmm. Σε όποιο πολιτικό γραφείο και αν ρωτήσει τη στιγμή, είτε είναι μέσα στην εφτάδα, είτε είναι εκτός εφτάδας, θα σου πει αυτά τα άτομα. Δεν τα αμφισβητεί κανείς, θέλω να πω εγώ, αυτά τα άτομα, ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που έχουν πάρει ουσιαστικά ένα OK από την Πειραιώς ή αν θες. Έχουν κινητοποιηθεί πιο γρήγορα σε κάποια χαρτιά που ζητάνε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Ακρετίδης, είναι ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Δακής, η κυρία Απόψη Μερτζίδου, η κυρία Βίκη Βρυζίδου και η Ευλαμπία Πρόιου. Τώρα, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή μέχρι την Πέμπτη, ξέρω εγώ, Παρασκευή, πότε πρέπει να δοθούν τα ψηφοδέλτια, ναι, μην βάζει το χέρι σου στη φωτιά, το είπαμε και χθες, αλλά εκτιμώ ότι η κατάσταση είναι αυτή. Στην Νέα Δημοκρατία. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Να πούμε ότι γίνεται επαναστολισμός από σχόλια. Πολλά. Στο διαδίκτυο. Επώνυμα στα social media, βέβαια, στο Facebook και ανώνυμα βέβαια, σε sites. Πολλές αντιδράσεις, κυρίως για την μη υποψηφιότητα φαινομενικά με βάση τις πληροφορίες του Στάθη Κωνσταντινίδη.
Θα το πω εγώ κυρίως γι' αυτό και δευτερευόντως και για άλλα πρόσωπα. Αν θες, μιλάς απλά για τη μεγαλύτερη έκπληξη. Για τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, έκπληξη, βλέπω αρκετά σχόλια φίλων γνωστών υποστηρικτών. Επέτρεψε μου να πω ότι αν παρακολουθούσε κάποιος όμως πιο στενά το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η σιγουριά που εξέπεμπε η υποψηφιότητα Κωνσταντινίδη, και λέω υποψηφιότητα, όχι ο κύριος Κωνσταντινίδης, έτσι, γιατί όλοι σίγουροι έβγαιναν έξω, κάποιοι δεν ήταν τόσο σίγουροι ότι είναι έτσι τα πράγματα. Και μιλώ στο βαθύ ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας αυτό το πράγμα, αλλά όντως, αν θες να πούμε ότι υπάρχει μία έκπληξη σε αυτήν την εφτάδα, είναι η μη συμμετοχή του κυρίου Κωνσταντινίδη σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Πάντως, δεν υπάρχει και η λεγόμενη ηλικιακή ανανέωση σε αυτό το ψηφοδέλτιο επίσης. Είναι και αυτό. Ένα από τα σχόλια που προκάλεσαν, ας πούμε, εντύπωση, το δημοσίευσαν και στο Κοζάνη Media, είναι αυτό του γνωστού γιατρού και μέλους του Μητρώου Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Τάσου Φουδούλου, που αναφέρει αυτό ακριβώς που λες. Ναι, λόγω σκληρό και δεικτικό. Τη ηλικιακή ανανέωση. Ναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, και επιλογή από αυτό το περιβόητο Μητρώα, ή τουλάχιστον τα προβεβλημένα στελέχη του Μητρώου. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε ότι τα Μητρώα και παλαιότερα και στο Πασό και τα λοιπά δημιουργούν στελέχη, όχι βουλευτές. Ναι. Δηλαδή, στο Μητρώα, ας πούμε, ονόματα που είχαν ανακοινωθεί ήταν ο κύριος Φουντογλου, ο κύριος Τζίτζικας, ο κύριος Χιόλιος, ο κύριος Δελιγιάννης είχε ανακοινωθεί. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και μάλλον είναι το επικρατέστερο. Και βεβαίως υπάρχει αυτό το ζήτημα των τριών υποψηφίων από την Ιορδαία που το βλέπουμε πρώτη φορά. Ακριτίδης, Παπαδόπουλος, Βρυζίδουλος. Ναι. Και εκεί τώρα κάποια ερωτηματικά που εκφράζονται από διάφορους για το κατά πόσο είναι Ιορδαίοι όλοι αυτοί ή μένουν στην περιοχή. Εντάξει, θα ακουστούν πολλά τέτοια. Κάποια άλλα, ας πούμε, για το αν είναι κομματικά στελέχη, κάποια από αυτοί που μπήκαν ναι. στο ψηφοδέλτιο. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι η κυρία Βασιλική Ρουπανά δεν είναι υποψήφια λόγω ασυμβίβαστου, ναι. γιατί μας το ρωτούν πολύ. Πολύ σωστό και σωστή και αυτή η παρατήρηση. Πάντως, οι 7 που ξέρω εγώ και για τους 7 όπως τους αναφέρεις, είναι αυτοί που κινητοποιούνται καθημερινώς πλέον, στείνοντας τα γραφεία τους, τα επιτελεία τους και θα τους δεις. Από την Πέμπτη ή την Παρασκευή, αν θες, σε επίσημες πλέον περιοδίες και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα δελτία τύπου τους, τις ενημερώσεις τους κλπ. Από το κίνημα αλλαγής δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη. Ναι, τα ίδια έχουμε πει και εκεί τι γίνεται. Το ερωτηματικό είναι οι γυναίκες προφανώς και στο κίνημα αλλαγής. Και οι τρεις. Ναι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου σήμερα το Κοζάνη Media αποκάλυψε κάτι τρομερό. Γιατί εγώ δεν το ξαναδεί αυτό. Είπαμε χτες ότι ο κ. Αναμίδης έχει πάρει το οριστικό OK από υψηλά ιστάμενο της Κουμουνδούς. Πολύ ψηλά. Και είναι ο κ. Κουρλέτης. Ο κ. Κουρλέτης φτιάχνει τα ψηφοδέλτια στον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έχει και ένα λόγο ο κ. Τσίπρας για κάποιες περιοχές ή για κάποια άτομα. Σίγουρα για τον κ. Αδαμίδη. Πιθανόν για τον κ. Αδαμίδη, αφόσον όμως είναι η σύγχυση του κ. Κουρλέτη, ο οποίος μετακινήθηκε εκεί για αυτόν τον λόγο, για τα ψηφοδέλτια, για τις εκλογές. Βγήκε από την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Ο κ. Κουρλέτης λοιπόν. Τον κύριο Αδαμίδη τον γνωρίζει καλά, έχουν συνεργαστεί, τα είπαμε χτες και τον γνώρισε ως υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ναι, αλλά... Τι γίνεται όμως εδώ, οι 4 ενεργεία βουλευτές δεν είπε κανένας ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Και θα συνεχίσει αμέσως μετά. Υπάρχει, όπως είπαμε, η απόφαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Πολύ σωστά, την είπες χθες. Το ανέφερες και αυτοδικαίως, όσοι το επιθυμούν, είναι υποψήφιοι. Η ενεργεία βουλευτές και η Υπουργεία, αν θυμάμαι καλά, γράφει αυτή η εγκύκλωση. Άρα, πώς τετραγωνίζει τον κύκλο στο ΣΥΡΙΖΑ? Με κλήρωση. Τι κλήρωση θα μου πεις τώρα, είναι αυτή η αντιπολίτευση που κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βρει κανένας και το βρήκατε και αυτό? Όχι παιδιά, είναι ρεπορτάζ τεκμηριωμένο, επιβεβαιωμένο αν θες με αυτούς για που... Για πρόταση κλήρωση. Πρόταση. Ναι. Επιβεβαιωμένο και με αυτούς που εμπλέκονται στην ιστορία. Και ποιοι είναι αυτοί που εμπλέκονται στην ιστορία? Είναι οι 3 από τους 4 βουλευτές. Και λέω οι 3 από τους 4 γιατί ο κ. Δημητριάδης δεν μπλέκεται σε αυτήν την ιστορία. Μη σου πω στο τέλος και ο 4ος, και δεν νομίζω. Αλλά ο κ. Δημητριάδης, επειδή έχει εκλεγεί με σταυρό 2 φορές μάλιστα, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και αποφάσισαν να βρουν μια τέτοια λύση ως πρόταση. Καλά το λες, πρόταση. Και κεντρικά, να το διευκρινίσουμε. Από την Κουμουνδούρου, ναι, κεντρικά. Οι 3 υπόλοιποι, Μουμουλίδης, Θεοφύλακτος και Τζιμάνης, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί με σταυρό, αλλά ήταν σε εκείνη την περιβόητη λίστα, επειδή έτσι γινόταν εκλογές, να μπουν σε κλήρωση ώστε να φύγει ένας και να πάρει θέση ο κύριος Αδαμίδης. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στους ίδιους, αλλά και στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Γι' αυτό είπαμε κεντρικά, δηλαδή ναι. φαίνεται ότι και η Ομαρχιακή αντίδραση και πολλά στελέχη με τα οποία συνομίλησα. Πάρα το ξέρεις και εσύ, είναι έξαλμα αυτή την ιδέα και πρόταση της Κουμουνδούρου. Δεν είναι τοπικά. Ξέρεις γιατί είναι και έξαλα. Υπάρχουν βέβαια αυτό το πράγμα που δημοσιοποιήθηκε κιόλας και έφυγε από τα στενά όρια
ξέρω εγώ, της παραφιλολογίας, αν θέλεις. Αλλά σου λέει εδώ ότι θα γίνει κλήρωση για κάποιον που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Όταν εδώ υπάρχουν άνθρωποι και στελέχοι που δεν μπαίνουν στα ψηφοδέλτια ή δεν τολμούν να αυτοπροταθούν, αν θέλεις, επειδή ξέρουν ότι υπάρχουν 4 ενεργεία βουλευτές, αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τοπικά. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτή η ιδέα, αλλά θα μου πει τι θα γίνει. Ναι, τι θα ίσως γίνει. Πάρουν μια απόφαση και την ανακοινώσουν σε κάποιον από τους 3 βουλευτές. Νομίζω ότι οι πολιτικές αποφάσεις έτσι λαμβάνονται. Είτε ο πρόεδρος και ο Τσίπρας. Το Top Channel είναι στη θέση να γνωρίζει ότι υπήρχε τηλεφώνημα σε βουλευτές νυν από τον κύριο Σκουλέτη που του ζήτησε να διευκολύνει την κατάσταση αποχωρώντας. Και αρνήθηκαν φυσικά. Προφανώς και αρνήθηκαν. Οι γυναίκες υπάρχει και ένα. Να μετακινηθούν ίσως σε άλλη περιφέρεια. Ναι, ίσως. Για τη Στέλλα Θεοχάρη, υποψήφιο περιφερειακή σύμβουλο του Θόδωρου Καρπίδη, είπαμε λέγαμε. Και, χθες, και φαίνεται μάλλον ότι πλέον είναι πολύ κοντά στη λίστα. Έτσι λέγαμε για την κυρία Γούλιαρο χθες ότι ενώ οι αρχικές πληροφορίες την ήθελαν να είναι στη λίστα, ίδια φαίνεται πως δεν το επιθυμεί. Η Κάλλιο Πιβέτα φαίνεται πως έχει κλειδώσει. Και υπάρχει ένα, και υπάρχει ένα ακόμη. Θεοδώρα Τολικά, κατά τι λέω. Είναι ψυχέτρος. Ο πρωινός λόγος έδωσε το. Ναι, ο πρωινός λόγος αποκάλυψε το όνομα. Εμείς εδώ τα λέμε όλα στο Top Channel. Ναι, προφανώς εννοείται. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Θα δούμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, θα μου πεις, δεν είναι οι γυναίκες το μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι αυτό που συζητήσαμε πριν και πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει να δοθούν και λίστες. Δεν ξέρω αν θα δοθούν αύριο. Τετάρτη, Πέμπτη. Και νομίζω μέχρι την Παρασκευή θα έχουν κλείσει όλα πάντως. Πρέπει έτσι. Και το ΚΟΚΟΕ. Αν όχι Πέμπτη, Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε. Συναδιαλύθηκε και η Βουλή, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους υποψηφίων που θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, βλέπετε, γιατί είναι μια παράμετρος της Νέας Δημοκρατίας που οδεύει για την εξουσία και κάποιοι ονειρεύονται 4 έδρες. Και η απουσία Κασαπίδη που. Η απουσία Κασαπίδη, πολύ σωστά. Διαμορφώνει νέο τοπίο. Έτσι. Και θυμίζω ότι από τους παλιούς, δηλαδή που έχουν ξανασυμμετάσχει, μόνο η Παπαδόπουλος και Δακής ήταν στο προηγούμενο ψηφοδέλτιο ή σε προηγούμενα ψηφοδέλτια. Οι 5 συμμετέχουν για πρώτη φορά. Και επίσης εδώ πέρα είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ παράμετρο. Για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Με τις ποσοστώσεις που περιορίζει. Οι ποσοστώσεις, πολύ σωστά. Έτσι. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, θα πάρει μία έδρα, θα πάρει δύο έδρες. Δύο. Κρίνουμε πάντα με βάση τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Αισιόδοξο. Γι' αυτό σου λέω. Σε κάθε περίπτωση, αύριο θα είναι πιο κρίσιμη μέρα. Έτσι, ναι, βεβαίως. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ίσως και για την πέμπτη μονάδα, ίσως σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγουν στόματα. Και εδώ είναι και ο δικός μας ρόλος. Ναι, πλέον, το δημοσιογράφο. Όλων των δημοσιογράφων. Όλων. Να τοποθετηθούν. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα δύο ζητήματα, αν θέλεις, κυριαρχά. Μεταλληνική περίοδος, ΔΕΗ, και φυσικά το εθνικό θέμα, το οποίο. Ναι, το μακεδονικό. Το οποίο φάνηκε ότι παρέσυρε και την ιστορία. Των δημοτικών και περιφερειακών. Νομίζω θα περάσουμε πολλά βράδια και εσύ και εγώ εδώ και η Ρίτα. Ναι. Και με αυτά τα θέματα. Αλλά ελπίζω να αποφύγουμε τους ξερούς και ανούσιους μονολόγους. Να επιλέξουν δηλαδή υποψήφοι να έχουμε. Όχι, νομίζω θα ουσιαστική αντιπαράθεση. Αν έχουμε με υποψήφιους θα έχουμε και στελέχη κομμάτων. Οπότε, ναι, αλλά αυτό. Δεν είναι πιο έτσι, καλό και για τους πολίτες να δουν αυτούς που διεκδικούν την ψήφο τους και θα μας εκπροσωπήσουν ως πέντε. Θα συμφωνήσω, αλλά ξέρεις ότι. Είναι δεν είναι και πάντα πιο εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Α, να πω και για τα Γρεβενά ότι φαίνεται ο κύριος Βλαχοκώστας και ο κύριος Σταυρόπουλος στη Νέα Δημοκρατία και μάλλον η κυρία Πέτρου, λέω μάλλον, αυτό ακούγεται πιο πολύ, φαίνεται ότι στην Καστοριά κλείνει το Αντωνίου Κανδύλη Τσιφλικιώτης και Τζικαλάγιας με ερωτηματικό σε έναν από τους άντρες, γιατί μπορεί ο κύριος Γρηγοριάδης. Και μένει η Φλόρινα τώρα να δούμε. Γιατί ο κ. Βοσκόπουλος, τον οποίο θα στην δούμε. Στην οποία Φλόρινα μαθαίνω αμέσως μετά. Ναι. Ναι, δεν λέει ξεκάθαρα τι θα κάνει. Στην οποία Φλόρινα, όπως μαθαίνω, ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος βουλευτής στο κίνημα αλλαγής, έστω και αν έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, η οποία προέρχεται από πολύ αξιόπιστες πηγές του κινήματος. Αύριο ίσως τα πιο σπουδαία ζεις. Καλή συνέχεια. Εμείς θα δούμε τι είπε ο νυν απερχόμενος πλέον, ο Δήμαρχος Φλόρινας. Ο κ. Γιάννης Βοσκόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Εκτός όμως από τις δυσκολίες αυτές, τις οποίες αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας μας, εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μια σειρά από ανώνυμες καταγγελίες, από επαγγελματίες οικοφάντες που μας οδηγούσαν συχνά στην πόρτα του εισαγγελέως, προκειμένου να αποδείξουμε και ότι το καλό του Δήμου Φλόρινας είναι αυτός ο σκοπός μας και μόνο αυτό. Ιδιωτελείς στόχοι των κατηγόρων μας για παραπληροφόρηση των συνδημοτών μας και για τη σπήλωση
τόσο των Δημοτικών Συμβούλων του συγκιασμού μας, όσο και μου του ιδίου ως Δημάρχου, ευτυχώς δεν καρποφόρησα. Γνωρίζετε όλοι καλά ότι έχω δεχτεί ένα ανίκιο και απάνθρωπο προσωπικό πόλεμο όλα αυτά τα χρόνια, μια κατασυκοφάντηση που κανείς ως τώρα πολιτευόμενος δεν γνώρισε από συγκεκριμένες ομάδες κλίκες, συμφερόντων και κυνηγών της εξουσίας. Ολοκληρώνοντας τη θεία μου, θέλω να σας πω ότι αποχωρώ από τη Δημοτική Αρχή με δική μου επιλογή, για να έχουν ευκαιρία και άλλοι να προσφέρουν τις δυνάμεις τους, και είμαι πλήρης και ευτυχισμένος που κατάφερα να συμβάλλω και εγώ στην πρόοδο του Δήμου μας. Το μέλλον για όλους μας είναι άγνωστο και έτσι δεν γνωρίζω που θα βρίσκομαι τον επόμενο καιρό. Αλλά σας διαβεβαιώνω πως από όπου και να είμαι θα αγωνίζομαι πάντα για το καλό των Φλωρινιωτών. Μάλιστα, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Να καλησπερίσω στο studio Top Channel τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Handball Ανδρών, τον Χάρη Μάλια. Καλησπέρα και από μένα. Μιλάμε στον Ειδικό Χάρη. Μάλιστα. Έτσι, πιο χαλαρό, έτσι εμείς τώρα κάνουμε και πολιτικά, λίγο να χαλαρώσουμε. Για μια ακόμη φορά στην Κοζάνη, αύριο έτσι, πολύ σημαντικό παιχνίδι με μια πολύ ισχυρή ομάδα, την Ισλανδία. Ναι. 8 η ώρα στο κλειστό της Λευκόβης, έτσι. Μάλιστα. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Όλοι οι άνθρωποι μας έχουν αγκαλιάσει. Ήρθαμε πρώτη φορά τον Οκτώβριο και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και μας κάνουν να αφοσιωνόμαστε καθαρά στο παικτικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό μάτς, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Θα εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι πολύ ισχυρό. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι κορυφαίοι. Έχει 2-3 από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Εμείς είμαστε μία νέα εθνική ομάδα με πολύ χαμηλό μέσο όριο ηλικίας. Μία ομάδα που τώρα φτιάχνεται. Όμως εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί και βήμα-βήμα να μπορούμε να κοντράρουμε αυτές τις ομάδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε όλα τα έχει αγκία. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και υπάρχει έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι η Κοζάνη σας αγκάλιασε. Το νιώθετε αυτό, δηλαδή. Ναι, το νιώθω. Το βλέπετε αυτό από τον Οκτώβριο στα μάτια που παίξατε. Και είναι... με τη Βόρεια Μακεδονία πλέον και με την Τουρκία. Ναι, οι άνθρωποι είναι εδώ όλοι πολύ εξυπηρετικοί, μας έχουν βοηθήσει. Ό,τι θέλουμε το έχουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια και ο κόσμος, έτσι ανεξάρτητα. Και ο κόσμος, ναι. Όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για μας. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να ανταποδώσουμε αυτή τη φιλοξενία όσο μπορούμε καλύτερα. Αγωνιστικά η Εθνική, ενώ ενθουσίασε με την νίκη με τη Βόρεια Μακεδονία μέσα εδώ στο κλειστό, συνέχεια είχε τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ειδικά με την Τουρκία που τέλος πάντων ήταν και ο μεγάλος αντίπαλος. Πόσο σας απογοήτευσε αυτό, πόσο δημιούργησε έτσι ένα κλίμα στην ομάδα απογοήτευσης, με δεδομένο ότι ήταν αυξημένες προσδοκίες μετά την νίκη της ομάδας των Σκοπίων, που τέλος πάντων επίσης μεγαθύριο, έτσι. Ναι, είναι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, για να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, εμείς ακόμα είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε την επιτυχία επί των Σκοπίων, ούτε την αποτυχία με την Τουρκία πλήρως. Αυτό το λέω γιατί είμαστε μια νέα ομάδα και δεν έχουμε τριβή σε τόσο μεγάλα παιχνίδια και σε αυτό το επίπεδο. Με την Τουρκία εδώ το μάτς χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ναι, χάθηκε στις λεπτομέρειες. Εμείς όμως το θέμα είναι να δούμε τι κάναμε λάθος και να γίνουμε πιο έμπειροι και πιο όρημοι σε ανάλογη κατάσταση όταν θα χρειαστεί να παίξουμε τέτοια αναγκαιότητα παιχνίδια. Ότι θεωρητικά βεβαίως η Εθνική με δύο καλά αποτελέσματα έχει ακόμα μαθηματικά ελπίδες πρόκρισης. Μάλιστα, εννοείται. Εμείς γι' αυτό και αύριο, να το πούμε στον κόσμο, και αύριο, αλλά και με ένα καλό αποτέλεσμα στη συνέχεια μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ελπίδες. Μάλιστα, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να το πούμε αυτό. Ότι δεν είναι, ναι, εννοείται. Δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε και τον κόσμο αύριο κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητώ. Άμα χάσουμε, ουσιαστικά τελειώνει οποιοδήποτε ελπίδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ναι. Είπες ότι είστε μια νέα ομάδα. Θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα από την Εθνική? Εγώ, για να μην πω ότι είμαι σχεδόν σίγουρος, γιατί στον αθλητισμό δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για τίποτα, θεωρώ ότι θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα και χρόνο με το χρόνο η ομάδα, όπως βλέπουμε, βελτιώνεται. Η ομάδα αυτή δεν έχει παίξει πάνω από ένα χρόνο μαζί. Συνέχεια έρχονται καινούργια παιδιά. Τώρα αρχίζουμε και αποκτάμε κάποιους αυτοματισμούς. Που είναι πολύ βασική στο handball, έτσι. Εννοείται. Ναι, δεν γίνεται να χτίσει μια ομάδα έτσι απλά. Και νομίζω ότι κάτι καλό έρχεται. Έβλεπα τη συνέντευξη τύπου, από την οποία θα δούμε αποσπάσματα στο τέλος του δελτίου, και υπόθηκε ότι δεν είναι πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια, ναι, ώστε να δέσει αυτή η ομάδα. Ναι, είναι η αλήθεια ότι
και γεωγραφικά δεν είμαστε και η πιο εύκολη επιλογή, ούτε το να πάμε ούτε το να έρθουν κάποιες ομάδες. Είναι και δύσκολο λίγο, ειδικά τέτοιες εποχές Ιούνιο, να βρεις ομάδες πολύ ανταγωνιστικές, γιατί εμάς αυτά τα παιχνίδια μας. Χάρη να πούμε ότι εξηγήσουμε στον κόσμο στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως ψηλά, έτσι. Ναι, 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 ψηλά. Νορβηγία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία, ναι, όλα αυτά. Ναι, είναι κάπου και δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ομάδες. Τώρα εμείς το ψάχνουμε, είναι πάρα πολύ αναγκαίο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, από κάθε παιχνίδι πρέπει να παίρνουμε κάτι. Να γινόμαστε πιο όρημοι και πιο καλοί. Πάντως και σε συλλογικό επίπεδο δείχνει τέλος πάντων η χώρα μας ότι σιγά σιγά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες από τα τελευταία 2-3 χρόνια και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου. Ναι, 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 αυτή είναι μια αλήθεια. Το ζήσαμε και εμείς εδώ με τα Final Four του κυπέλλου. Ναι. Αλλά το βλέπω και γενικότερα ότι ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με το hardball από ό,τι πριν από 5-6 χρόνια. Εντάξει, είναι ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ ωραίο άθλημα. Και συναρπαστικό. Εμένα είναι από τα αγαπημένα. Ναι, υπάρχει έτσι συνέχεια γρήγορση, βλέπεις ωραίες φάσεις. Τώρα αυτό άλλαξε καθαρά επειδή μπήκε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τον οποίο πήγες αυτόματα, να τα γράφει, έτσι. Ναι, μάλιστα. Και αυτόματα αλλάζει το επίπεδο. Τώρα η ΑΕΚ έχουμε δει ότι έχει κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη. Ευελπιστούμε και ο ΠΑΟΚ να δυναμώσει, αν μπορεί να μπει και ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα ονόματα είναι που αλλάζουν το επίπεδο. Εντάξει, και είναι και περισσότερα και σε σχέση με παλιά που ήταν, ας πούμε, ο Φίλιππος Βέρειας ή ο Νικός, τέλος πάντων, που ήταν ιστορικές ομάδες. Ναι. Έτσι. Αλλά πλέον, εντάξει, κατά ψέματα, όταν ναι, μιλάμε για Ολυμπιακό. Ναι, όταν μιλάμε για κάποια brand name όπως είναι ο Ολυμπιακός, είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Αισιόδοξος για αύριο. Εντάξει, εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά θέλω να είμαι και ρεαλιστής. Παίζουμε με μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Εμείς είμαστε μία ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται. Το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι εγώ και οι συμπαίκτες μου θα τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο, όπως και οι προπονητές μου και όλοι οι φυσικοθεραπευτές. Εμείς παλεύουμε κάθε μέρα, ευελπιστούμε σε κάτι καλό. Να εξηγήσουμε, μου έλεγες πριν, η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας κέρδισε τους Ισλανδούς. Μάλιστα. Και μια σοβαρή κίνηση. Ουσιαστικά αύριο παίζουν το τελευταίο του χαρτί. Αν δεν μας κερδίσουν. Εμείς έχουμε κερδίσει τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα θέλω να πω ότι. Υπάρχει ένα μπάχαλο. Okay. Γίνεται έτσι ένα ωραίο παιχνίδι. Οπότε αύριο να κερδίσουμε. Ακριβώς. 8 η ώρα αύριο. 8 η ώρα. Καλέσουμε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε τον κόσμο κοντά μας. Αυτός ξέρει και να μας αγκαλιάσει. Σαν σημαντικό ακόμα παιχνίδι. Καλή επιτυχία αύριο. Καλή επιτυχία και σε εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς να συνεχίσουμε να πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα του δελτίου μας. Εργολαβίες για την κοπή χόρτων και συντήρηση πρασίνων έχουν ήδη ξεκινήσει στο Δήμο Κοζάνης. Περισσότερα και για τις καθυστερήσεις, λέει στην κάμερα Top Channel ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Γρηγοριάδης. Εργασίες πυροπροστασίας ώστε να κοπούν χόρτα τόσο στον κεντρικό Δήμο όσο και στα τοπικά διαμερίσματα έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο Δήμος Κοζάνης, εδώ και λίγες μέρες. Η καθυστέρηση και τα παράπονα οφείλονταν, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοριάδη, στις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών. Και φέτος συνεχίζει το πρόγραμμα της κοπής του πρασίνου και των χόρτων, τη συντήρηση ουσιαστικά δηλαδή των χώρων των οποίων έχει. Και αυτή τη στιγμή σε όλη το μήκος του Δήμου Κοζάνης, σε όλη την έκτασή του, υπάρχουν εργολαβίες οι οποίες ασχολούνται με την συντήρηση του πρασίνου και την κοπή χόρτων. Τόσο το συνεργείο του Δήμου που είναι ο Λιγομελές, όσο και οι εργολάβοι λοιπόν, δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι έντονες βροχοπτώσεις στο τελευταίο διάστημα το οποίο είχαμε στο Δήμο Κοζάνης, δημιούργησαν το φαινόμενο να αναπτυχθούν πάρα πολύ τα χόρτα. Αυτό γίνεται και κάθε χρόνο βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές οι δημότες θα βλέπουν χόρτα έξω, όμως μπορούμε να πούμε ότι τα συνεργεία βρίσκονται έξω. Ένα παράδειγμα του Δρεπάνου στην Παιδική Χαρά, προχτές που είδα ένα δημοσίευμα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο εργολάβος τελειώνει της περιοχής Ελισπόντου στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου και μπαίνει μέσα στο χώρο αυτό και θα κουρευτεί και αυτός. Όσον αφορά τα χόρτα για πυροπροστασία, μπορούμε να πούμε και για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου υπάρχουν εργολαβίες πάλι του Δήμου Κοζάνης, έχουν γίνει συμβάσεις με εργολάβους, όπου μετά από υπόδειξη από τους επόπτες καθαρίζονται συγκεκριμένοι χώροι. Όσον αφορά τους ιδιόκτητους χώρους, θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ για άλλη μια χρονιά φέτος τους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, για να μην χρειαστεί να επέμβει ο Δήμος Κοζάνης και να επιβάλλει και αυτός με τον τρόπο του την νομοθεσία που όσον αφορά τον καθαρισμό των χόρτων στα οικόπεδά τους, που είναι και πρόστιμο, αλλά καθαρισμός πρώτα και μετά το πρόστιμο προς τους ιδιοκτήτες. Είναι σημαντικό πάρα πολύ να ανταποκριθούν οι δημότες μας στα ιδιόκτητα οικόπεδά τους,
έτσι ώστε να αποσυμφοριστεί και η υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει τα δικά της οικόπεδα, τα οικόπεδα δηλαδή του Δήμου τα οποία έχει στην επικράτειά της. Με μια σειρά θεμάτων στην ατζέντα της, συνεδρίασε σήμερα για μια ακόμη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Πριν από λίγο την 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με 78 θέματα. Μερικά από αυτά είναι: εγκρίναμε το αποτέλεσμα του πρώτου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά τη συντήρηση του ηλεκτροφωνισμού των κόβων και οδών αρμοδιότητας της ΠΕΕ Κοζάνης για το 2019. Εγκρίναμε το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την ετήσια συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Επίσης, εγκρίναμε το δεύτερο πρακτικό για την αποκατάσταση και τη σταθεροποίηση κατολιστήσεως στην Εθνική Οδού Κοζάνης Ιωαννίνων ενός προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, όπως επίσης και το δεύτερο πρακτικό της συντήρησης του Εθνικού Δικτύου της Καστοριάς ενός προϋπολογισμού 1.530.000 ευρώ. Εγκρίναμε το πρακτικό για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην οδό προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στην Καστοριά, αλλά και, και τον προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο που αφορά το έργο συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ολόκληρος της ΠΕ Γρεβενών. Επίσης, συγκροτήσαμε μια επιτροπή για τη δημιουργία του Master Plan για την ιεράρχηση και τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Και τέλος, εγκρίναμε τη δαπάνη για την προμήθεια μιας λεπίδας από χιονισμού για το χειμώνα. Ενημερωτική εκδήλωση για επιχειρηματίες της περιοχής αναφορικά με το πλάνο διετίας του επιμελητηρίου ως προς τις εκθέσεις πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του ΕΒΕ Κοζάνης. Ήταν μια πρωτοβουλία με αφορμή μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα του τμήματος marketing του δημόσιου ΙΕΚ Κοζάνης. Εκδήλωση ενημέρωσης των επιχειρηματιών για το εκθεσιακό πλάνο του επιμελητηρίου Κοζάνης την ερχόμενη διετία πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία του ΕΒΕ. Ήταν μια πρωτοβουλία που έλαβε χώρα με αφορμή μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα μαθητών του τμήματος marketing του ΙΕΚ Κοζάνης σχετικά με ζητήματα εκθεσιακού marketing, στην οποία ανταποκρίθηκαν περίπου 200 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Μέσα στις 19 ειδικότητες του ΙΕΚ που λειτουργήσαν φέτος, μία από αυτές ήταν στέλεχος εμπορίας και διαφήμισης. Τα παιδιά σήμερα βρίσκονται στο ΕΒΕ μαζί με τον καθηγητή τους, τον κύριο Αθανασιάδη, για να παρουσιάσουν μία έρευνα που τους έχει αναθέσει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα για όλους μας. Και για το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αλλά γενικά για όλη την επιχειρηματική κοινότητα της Κοζάνης. Το ΙΕΚ προσπαθεί με κάθε τρόπο να είναι ευέλικτο και προσπαθεί μέσα στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής και της κατάρτισης της θεματολογίας του τμήματος αυτού, να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να οργανώσουν και να υποστηρίξουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί μέσα από αυτό ζουν την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι σήμερα θα δικαιωθούν και το τμήμα μας και η δουλειά του υπεύθυνου καθηγητή, όπως και των παιδιών και το ΙΕΚ. Καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες του τμήματος στέλεχος εμπορίας και διαφήμισης marketing του Δημόσιου ΙΕΚ Κοζάνης είχαν την ευκαιρία στα πλαίσια του μαθήματος πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις και η ευκαιρία δόθηκε σε συνεργασία με το επιμελητήριο Κοζάνης ώστε να εκπονηθεί μια έρευνα που ως πρόβλημα τέθηκαν ζητήματα εκθεσιακού marketing, οπότε από μια συζήτηση που είχαμε εδώ, μας καθοδήγησαν στο ότι θα ήθελαν να μάθουν, να γνωρίσουν, να δουν γενικότερα τα μέλη ποιες είναι οι απόψεις που έχουν αναφορικά με το εκθεσιακό μάρκετινγκ. Οπότε υλοποίησαμε μια έρευνα για αυτούς και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Οι μαθητές προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία αφενός να δείξουν τις δεξιότητες που κατακτούν κατά τη φοίτησή τους, αλλά και επιπλέον να αναζητούν να ανοίξουν πόρτες στην αγορά εργασίας προκειμένου να απασχοληθούν μετά το τέλος των σπουδών τους. Mm-hmm. Να συμπληρώσουμε τέλος πως μετά την δίχρονη φοίτηση στο ΙΕΚ Κοζάνης οι καταρτιζόμενοι δίνουν εξετάσεις στο ΝΕΟΠΕΠ
Και το πτυχίο που παίρνουν είναι επίπεδου 5, γενικότερα δηλαδή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, συνοπτικά, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής της δουλειάς των παιδιών? Αναφορικά με τις απόψεις των μελών του Επιμελητηρίου Κοζάνης για θέματα εκθεσιακού μάρκετινγκ, βγαίνουν συμπεράσματα αναφορικά με το πόσο ελκυστική είναι η συμμετοχή σε μία έκθεση ή όχι, και ειδικότερα για τις τρεις εκθέσεις που συντονίζει τοπικά το Επιμελητήριο, στα Κύλα και στην Τολεμαϊδά, μία αντίστοιχα στην Τολεμαϊδά. Και επίσης θα δούμε κάποιες προτάσεις των μελών αναφορικά με το τι άλλο μπορεί να κάνει το Επιμελητήριο ώστε να υποστηρίξει τα μέλη του στην περιοχή. Θα δούμε προτάσεις αναφορικά με την προτάσεις επιμόρφωσης που ζητούν. Θα δούμε προτάσεις αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους και διάφορα άλλα που νομίζω θα έχετε τη δυνατότητα, εφόσον δείτε τα αποτελέσματα, να τα δημοσιεύσετε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Τα εγκαίνια της έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης για ανήλικες και εφήβους πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα. Η έκθεση θα φιλοξενείται στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μέχρι και τις 14 Ιουνίου. Για μία ακόμη χρονιά, το Οικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Κοζάνης προσπάθησε να συντελέσει στην πολιτιστική και οικαστική ανάπτυξη της πόλης και να δημιουργήσει με τους μαθητές του έργα υψηλής αισθητικής, όπου η οικαστική γλώσσα εκφράζεται μέσω ποικίλων τεχνικών και ρεθισμάτων. Στην έκθεση, η οποία εγκαινιάστηκε χθες και αφορά τα τμήματα ενηλίκων και εφήβων στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Κοζάνης, περιμένει όλους τους επισκέπτες μια ιδιαίτερη εμπειρία αισθητικής συγκίνησης και ένας οπτικός κόσμος ευαισθησίας, δημιουργικής σκέψης και φαντασίας μέχρι και τις 14 Ιουνίου, οπότε και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Ωραία. Φιλοξενούμε σήμερα την έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου της Ομάδας των Ενηλίκων και Εφήβων. Κάθε χρόνο το κάνει αυτό ο Δήμος, τώρα το κάνει στη Νέα Βιβλιοθήκη. Ο Οργανισμός Πολιτισμού έχει τα εργαστήρια, τα φωτογραφικά και τα εικαστικά τα οποία εκθέτουν το έργο των μαθητών κάθε τέλος του έτους και για μία εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε αυτή την έκθεση εδώ στο χώρο μας. Στις 19 θα γίνει μια άλλη έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου. Τελειώνουν και οι Πανελλήνιες και θα ξαναζωντανέψει ο χώρος της βιβλιοθήκης με το πρόγραμμα δράσεων την καλοκαιρινή εκστρατεία της βιβλιοθήκης που είναι ένα τρίμηνο και εντάσσεται μέσα στα Λασάνια. Την Παρασκευή άλλωστε θα κάνουμε και τη συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τα φετινά Λασάνια. Όπως θα δείτε και την έκθεσή μας, έχουμε σήμερα εκθέτει το τμήμα ενηλίκων και μαζί με το εφηβικό τμήμα. Τα έργα ξεκινάμε από συνθέσεις εκ του φυσικού και προχωράμε σε πιο ενοιολογικά θέματα. Στόχος του εικαστικού είναι να μπορέσουμε να μοιήσουμε τα παιδιά, αλλά όχι μόνο τα παιδιά και τους ενήλικες, και να καλλιεργήσουμε την τέχνη, την αισθητική παιδεία, την αισθητική γενικότερα. Αλλά καλύτερα ας μιλήσουν οι μαθήτριές μου το τι ακριβώς αισθάνονται, τι παίρνουν με αυτά που στο εργαστήριο. Η δασκάλα μας βοηθάει πάνω σε αυτό το... σε αυτή τη διαδικασία. Μας αρέσει πάρα πολύ και τα έργα μας θα τα δείτε κι εσείς, είναι πάρα πολύ καλά. Όμορφη, ναι. Δουλεύουμε όλο το χρόνο για αυτή τη μέρα. Είμαι κι εγώ 2 χρόνια στο εργαστήριο. Αποφάσισα να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο εργαστήριο. Είχα ακούσει βέβαια θετικές κριτικές για την δασκάλα μας, την Ελένη τη Δημοπούλου, αλλά και για το ίδιο το εργαστήριο. Και επιπλέον αποφάσισα διότι ήμουν έτοιμη πλέον να παρακολουθήσω και να μάθω κάποια τέχνη. Θεωρώ ότι η τέχνη, οποιαδήποτε μορφή τέχνη, θα πρέπει να μείνει στη ζωή μας. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθούμε με τη ζωγραφική, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα πάντα. Το εργαστήριο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπω πλέον με άλλο μάτι και την πραγματικότητα. Έχω μάθει τα υλικά, εννοείται, μας μαθαίνει η δασκάλα τα υλικά, πώς να χρησιμοποιούμε και την τεχνική. Είναι ένας χρόνος ο οποίος αφιερώνουμε μόνο στον εαυτό μας, χαλαρώνουμε και ελπίζω και νομίζω ότι βγαίνει και κάτι θετικό από όλη αυτή τη διαδικασία. Την Ισλανδία αντιμετωπίζει, όπως είπαμε και πριν, λοιπόν, αύριο Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης, στην εθνική μας ομάδα handball, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Euro 2020. Σήμερα δόθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την πανίσχυρη Ισλανδία αντιμετωπίζει αύριο Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο κλειστό της Λευκόβρησης η εθνική Ελλάδος του handball, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020. Σήμερα δόθηκε συνέντευξη τύπου στο κλειστό της Λευκόβρησης
με όλους τους εμπλεκόμενους να εκφράζουν την πεποίθηση ότι για μια ακόμη φορά ο φιλάθλος κόσμος της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής θα στηρίξει τις προσπάθειες της εθνικής μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τον ΑΟ Κοζάνης, τον Αθλητικό Σύλλογο, ο οποίος εδώ πέρα πρεσβεύει το άθλημά μας, για την διαρκή πια βοήθεια την οποία αρρωγούν συνέχεια γενικότερα στη χειροσφαίριση. Είναι, και την βοήθεια τη λέω πια ότι έχει μια διάρκεια, διότι ξεκίνησε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Διοργανώνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια εδώ, σε αυτό το κλειστό γυμναστήριο, τελικούς κυπέλους ανδρών και γυναικών, με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση. Να καλωσορίσουμε την Εθνική Ομάδα Ανδρών στο σπίτι της, γιατί όπως γνωρίζουμε πλέον η ομάδα handball θεωρεί έχουμε σπίτι το κλειστό της Λευκόβρησης. Νομίζω ότι όλο αυτό το καιρό είχαμε μια άψογη συνεργασία από την Περιφέρεια Δικής Μακεδονίας αλλά και από το Δήμο Κοζάνης και ευελπιστούμε έτσι να συνεχιστεί, γιατί ο κόσμος της Δικής Μακεδονίας θέλει να βλέπει την ομάδα handball στο κλειστό της Λευκόβρησης. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο σε όλους τους αθλητές, στους παίκτες μας και να πω τον κόσμο ότι θα πρέπει να βοηθήσει την εθνική ομάδα και να παραβρεθεί αύριο στο τρίτο κατά σειρά μάτς στη Λευκόβρηση. Εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς. Να καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης την εθνική ομάδα για ακόμα μία φορά στο κλειστό του γυμναστήριο της Λευκόβρησης. Άλλος ένας αγώνας μεγάλης εμβέλειας, μια ομάδα και αυτή πολύ δυνατή, σε συνέχεια των προηγούμενων αγώνων με την Τουρκία και την ομάδα των Σκοπίων. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε αγαστή συνεργασία και με την Ομοσπονδία αλλά και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα υπόβαθρο το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί σωστά και από τις επόμενες διοικήσεις που θα έρθουν, έτσι ώστε οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, γιατί αύριο στο γήπεδο θα παρευρίσκονται και άνθρωποι από τη Βέρεια, από την Έδεσα, από διάφορες περιοχές όμορες της Κοζάνης. Ακολουθούν δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με ομάδες παγκόσμιας κλάσης. Εμάς το χρέος μας είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να διεκδικήσουμε στα ίσια ένα βαθμό, δύο βαθμούς δεν έχει σημασία. Αυτό που για μένα μετράει και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα δύο παιχνίδια είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο ανταγωνιστικό, έτσι ώστε, όπως είπε και ο coach, να μπούμε σιγά σιγά στο χάρτη της Ευρώπης, να διεκδικήσουμε φιλικά παιχνίδια μεγάλης σημασίας, κάτι το οποίο λείπει τα τελευταία χρόνια από την Εθνική. Δεν παίζουμε τόσο δυνατά φιλικά παιχνίδια και παρουσιάζοντας ένα καλό πρόσωπο βοηθάμε και την Ομοσπονδία, βοηθάμε και τους εαυτούς μας να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι, να βρούμε το ρυθμό, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ διαφορετικά από τα παιχνίδια που παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια με την Τουρκία είχαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της απέτησης να κερδίσουμε για να πάρουμε πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό από τότε. Είναι παιχνίδια τα οποία πιστεύω ότι μια ομάδα πρέπει να τα παίξει αρκετές φορές για να μπορέσει να πει ότι θα βρεθεί να τα κερδίσει. Αγωνιστικά είναι κάποιοι παίκτες που έχουν έρθει, κάποιοι άλλοι που έχουν φύγει, αλλά εθνικές ομάδες αυτές έτσι λειτουργούν. Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι από εκείνα τα παιχνίδια και θα δείξουμε ακόμα καλύτερη εικόνα. Για να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μακεδονία. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Καστοριάς από 16 έως 30, στον νομό Γρεβενών από 15 έως 30 και στον νομό Φλόρινας από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βράδυ δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.